ξέρει. Για ποιο χώρο μιλάτε, ξέρει. Για να καταλάβω. Η θεία σας σας ξέρει. Για ποιο χώρο μιλάτε, εσείς, κύριε. Στο χώρο που λέτε, ανακατευόσαστε τώρα εσείς στο Ορθόδοξος και μπαίνετε σε άλλα αλόνια. Δεν τι ξέρω, δουλειά έχετε εσείς, εμείς κύριε, έχουμε πάει στον Ορθόδοξο. Δεν μπορώ να καταλάβω τι δουλειά έχει Ορθόδοξο. Τι δουλειά έχει, κύριε μου, η Ορθόδοξία αυτή τη στιγμή. Υπάρχει στην Ορθόδοξος εταιρεία. Δεν ακουγόσαστε καθόλου και οι δύο. Κύριε Χατζηπαρασκευά, μισό λεπτό σας παρακαλώ. Κύριε Χατζηπαρασκευά, σας παρακαλώ κύριε Χατζηπαρασκευά. Ένα λεπτό, δεν ακούγεται καταρχήν. Μιλάτε και οι δύο φωνάζετε και δεν ακούγεται καθόλου. Πάρε και το τώρα από δύο λεπτά. Να μας πει ότι είναι ο κύριος Θεοδωρίδης. Δύο λεπτά. Ποια εφημερίδα βγάζει, πες του. Και ποια εφημερίδα βγάζετε, την ξέρει κανείς. Πες του το όνομά της. Για το στόχο μιλάτε τώρα. Α, το στόχο βγάζετε. Δεν πρέπει να χουντικέ. Χουντικέ, χουντικέ. Χούντα, χούντα. Χούντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρά ρε χούντα. Ε, χούντα. Το στόχο βγάζεις. Μπορούμε να προχωρήσουμε. Παρά ρε χούντα την εφημερίδα σου. Σας παρακαλώ, μα βγάζει το στόχο και μας μιλάει. Είναι μια εφημερίδα και στόχο. Εφημερίδα είναι. Αυτή αν ήταν στην εξουσία, κύριε Καρδαβέλα, θα μας είχαν στις φυλακές. Μη φωνάζετε και το κοιτάξτε. Θα μας είχατε φυλάξει γιατί έχω περάσει την κούντα στο αίμα μου! Όλοι τα έχουμε περάσει αυτά. Λοιπόν, πέστε μου, σας παρακαλώ πολύ, αυτοί που περάσαν από το γραφείο σας. Εντάξει, ηρέμησε ο κύριος τώρα. Από την άλλη, δύο λεπτά σας παρακαλώ πολύ. Κούντα, κούντα. Φυσικά με τους τύπους σαν και εσένα που μιλάτε ακόμη, σας δίνουν την ελευθερία και μιλάτε για δημοκρατία, την οποία θα την καταργούσατε αν είσαστε πάνω και την καταργήσετε για 7 χρόνια και τρέχαμε στο εξωτερικό για να σωθούμε και φίλοι μας ακόμη είναι ανάπηροι. Έτσι, μπράβο, να βλέπω. Χουντικέ, χουντικέ. Πάρ' το στόχο σου, χουντικέ. Συνεχίστε έτσι, συνεχίστε. Μωρέ. Κύριε Τσάκρη, δεν μιλάω άλλο, εντάξει. Αγάπα την πατρίδα σου, να πάρει ο διάθανος. Αγάπα την πατρίδα σου. Και το σημαντικό να ξέρει να την αγαπάς. Φαβερά πράγματα. Και ό,τι βλέπεις, διαβάζεις, μυρίζεις, ακούς, όλα τους έχουν το να μισείς αυτόν τον τόπο. Το να γυρνάς αυτόν τον τόπο την πλάτη. Το να κάνεις ό,τι μπορείς για να τραυματίζεις όσο πιο βαθιά μπορείς την αλήθεια μιας μονάκριβης παγκόσμιας πρότασης. Αυτή που άλλαξε την ψυχή, το χαρακτήρα, το μυαλό, τη δομή του ανθρώπινου γένους. Χωρίς να φαίνεται πουθενά ο λυτρωτής. 2.500 χρόνια όσοι πήρανε φως από μας είναι αυτοί που μας σταυρώνουνε. Θέλω να πω λοιπόν κάτι. Αυτή στιγμή είναι για πρώτη φορά στους Έλληνες, όλους τους Έλληνες, μπορούν να κάνουν το απλό πατριωτικό τους καθήκον. Ακούστε, αγαπητοί συμπατριώτες, τι μπορείτε να κάνετε, κατά τη γνώμη μου. Σε όλα τα καφενεία όπου βρεθείτε, να πείτε ότι το παιδί αυτό, ο ήρωας της Ελλάδος, της Βορείου Ηπείρου, της Ελλάδος μας, ο Κωνσταντίνος ο Κατσίφας, είχε παμψηφεί, απαλλαχθεί για κάποια υποτιθέμενη κατηγορία, για κάποια γραμμάρια φούντα. Η ίδια ελληνική αστυνομία το διέρευσε, όλα αυτά τα λαμόγια σφουγκοκολάρι της εξουσίας που ξυρίζονται ΣΥΡΙΖΑ στο Σβέρκο δεν ξέρω πώς, αυτοί όλοι οι τύποι το διέρευσαν. Και κανείς δεν τόλμησε να αποκαταστήσει την αλήθεια. Έχει παμψηφεί, απαλλαχθεί το παιδί. Ο Κατσίφας, ο Κωνσταντίνος, ο Κατσίφας. Και ποιοι, Γιώργο, αυτοί οι οποίοι ήταν υπερασπιστές της αποενοχοποίησης της Φούντας. Ναι, κανονικά πρέπει να βάλουν το Γιωργάκη μέσα, που θέλουν να τον έχουν και... Ο Γιωργάκης ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν υπέρ της ελεύθερης, της χρήσης. Παρόλα αυτά, ο Κωνσταντίνος, ο Κωνσταντής... Είναι απαλλαγμένος όμως νομικά. Απαλλάχθηκε, παμψηφί. Αυτή λοιπόν, αυτό είναι το καθήκον όλων των Ελλήνων. Δεν υπήρξε ούτε μια αμφιβολία στο δικαστήριο. Ακριβώς. Να το διασπείρουν παντού, στα καφενεία παντού, ώστε τα λαμόγια της δημοσιογραφίας που εντέχνως το διαχέουν, να πάρουν την απάντησή τους. Με πρώτη στη ευθύνη. 60-70 ετών, καταλαβαίνουμε πάρα πολλά πράγματα. Καταλαβαίνουμε ότι τελειώνοντας ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, το γιατί η Ελλάδα δεν προσήλθησε
τη Βόρεια Ήπειρο και την Κύπρο. Με εμφύλιος είναι. Ο λόγος που ήταν υπεσχημένη. Ακριβώς. Ο λόγος που δεν πραγματοποιήθηκε ήταν η λυσόδης αντίδραση του Κομμουνιστικού Κόμματος. Σωστό. Και σε ό,τι αφορά τη Βουλγαρία, όπου οι Βούλγαροι, που σκοτώσαν 70.000 Έλληνες, προσπαθώντας να πραγματώσουν μια γενοκτονία, μια αλλαγή πληθυσμού, δεν ενοχλήθηκε κανένας. Σηκωθήκανε και φύγανε και πήρανε ό,τι είχαν λαϊλατήσει. Είναι απίστευτο και μάλιστα υπό την προστασία των όπλων του Ελλάς. Κοίταξε, στο... Έτσι αποχώρησαν οι Βούλγαροι. Όσο για τους Αλβανούς, αν διαβάσει κανείς κείμενα και του Ριζοσπάστη, αλλά και του επίσημου Κομμουνιστικού Κόμματος, τα αδέρφια μας οι Αλβανοί, κανένα δικαίωμα δεν έχουμε στη Νότιο Αλβανία. Μιλάγανε για το κομμάτι που 16.000 Έλληνες έπεσαν. Εκτός από το Ζαχαριάδη. Απελευθερώνοντας αμυγός ελληνικές περιοχές. Να πω... Ο ΕΔΕΣ με τον Ζέρβα δεν εξεδιώχθη γιατί ήταν αντίθετη ιδεολογικά πατριωτική οργάνωση. Εξεδιώχθη γιατί στόχεψε τη Βόρεια Ήπειρο και έκανε και τις πρώτες απόπειρες. Πρώτα ξεκαθάρισε με τους Τσάμιδες, οι πιο πολλοί είχαν φύγει μαζί με τους Γερμανούς, τους Ναζί, και ταυτόχρονα ξεκίνησε επεμβάσεις στη Βόρεια Ήπειρο. Αξίζει, Αντρέα, να πούμε ναι, ότι... Αλλά πρέπει κάποια στιγμή, αυτά όλα, Γιώργο, δεν υποθήκανε ποτέ. Πάντα αναρωτιόμασταν και τα βάζαμε με τους Αγγλέζους και με τους Γάλλους, γιατί δεν δικαιωθήκαμε με 1.000.000 νεκρούς, με κατεστραμμένη τη χώρα μας, με απελευθερωμένα ελληνικά εδάφη. Εδώ δεν πήγαμε να πάρουμε τίποτα την Αλβανία. 90% του πληθυσμού ήταν ελληνικός, ο οποίος απελευθερώθηκε. Ας μάθουμε το τι ακριβώς συνέβη, ότι εκείνος ο οποίος δεν ήθελε ποτέ την ένωση με τη Βόρεια Ήπειρο ήταν το ΚΚΕ. Κοίταξε. Τα ίδια αποτιμητοποίησαν αργότερα κάτω στην Κύπρο, Ανδρέα, έγινε, με το ΑΚΕΛ. Έγινε τσακωμός στο εσωτερικό του ΚΚΕ. Με αυτά και με εκείνα, σημασία έχει ότι ο εμφύλιος, έτσι, στην Ελλάδα, με τον εμφύλιο πληρώσαμε την Κύπρο και τη Βόρειο Ήπειρο. Έτσι. Τα δύο βασικά πράγματα τα οποία πληρώσαμε είναι αυτά. Διότι ήταν τέτοιες οι συνθήκες τότε που δεν μπορούσε να αποτραπεί η ένωση της Βορείου Ήπειρου. Έτσι. Εάν δεν έσκαγε αυτή ο εμφύλιος, ο οποίος κατατρέχει μέχρι σήμερα την... Αυτό τον εμφύλιο τον πληρώνουμε 100 χρόνια. 100 χρόνια κατέστρεψε την Ελλάδα. Τώρα. Και μέχρι σήμερα. Με αυτά που βιώνουμε αυτή τη στιγμή. Και μία άλλη παράμετρος. Με αυτή τη στιγμή. Και μία άλλη παράμετρος. 100 χρόνια λες από το διχασμό του. Από το διχασμό. Η ελληνική κυβέρνηση αντιλαμβανόμεθα στις διεθνείς σχέσεις ότι μας κοιτάνε όλοι πώς υποστηρίζουμε ή δεν υποστηρίζουμε Έλληνες πολίτες και όχι ομογενείς. Γιατί στην αρχή αρχίσανε πέραν ότι ήταν Χασικλής και τον λέγανε, πώς τον λέγανε, αυτοί άθλοι της Ελλάς οι οποίοι βγάλανε τέτοιο πράγμα. Χωρίς να πούνε ότι. Δεν να βγάλουν τέτοιο πράγμα. Χωρίς να πούνε ότι αθώθηκε. Χωρίς να πούνε ότι αθώθηκε. Όποιο υποκείμενο το έκανε αυτό. Ξέρουν και αντιλαμβάνονται οι Έλληνες ότι μας κοιτάνε όλοι οι γείτονες για να δει η ελληνική κυβέρνηση υπερασπίζεται ελληνικές ψυχές και Έλληνες πολίτες εκτός συνόρων. Γιατί την επόμενη φορά είδες, η σκανδάλη θα είναι... Ακριβώς, αυτό λέω. Υπήρξε ανακοίνωση. Η σκανδάλη θα είναι πολύ πιο ελαφριά την επόμενη φορά όταν βλέπουν ότι πιούμε την ίσα σε τέτοια θέματα.
πώς θα μπορέσουμε να υπερασπιστούμε τα συμφέροντά μας, πώς θα μπορέσουμε να υπερασπιστούμε τους Έλληνες και πώς οι Έλληνες θα υπερασπιστούν την Ελλάδα όταν ξέρουν ότι όλοι ασχολούμαστε με αλότρια στην ελληνική πολιτική σκηνή. Thank you.